Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα στους πολίτες των νησιών, στους πολίτες του Εύρου, οι οποίοι μαζί με την υπεράνθρωπη δουλειά που γίνεται από τις έπνοπλες δυνάμεις και από την ελληνική αστυνομία δίνουν και αυτή τον αγώνα τους σε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια και σε ένα πρόβλημα που για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή αντιμετωπίζει η χώρα μας. Ο αγώνας αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι θέλει μια ειδική διαχείριση και όλοι το αντιλαμβάνεστε. Η γειτονική χώρα μας απειλεί βάζοντας μπροστά ανθρώπους, βάζοντας μπροστά και πιέζοντας πρόσφυγες και μετανάστες, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα και ένα τεράστιο αδιέξοδο. Καλό επίσης το σύνολο των βουλευτών όλων των παρατάξεων να σταθεί πραγματικά δίπλα στο πλευρό και στον αγώνα του Πρωθυπουργού που δίνει σήμερα, διότι η διαδρομή είναι πάρα πολύ δύσκολη και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι επιλογές και η μέχρι τώρα προσπάθεια είχε θετικά αποτελέσματα. Ήταν προς η σωστή κατεύθυνση, έδωσε όθηση προς όλες τις δυνάμεις της Ευρώπης υπέρ μας και βήμα-βήμα διαμορφώνει ένα κλίμα προς αντιμετώπιση αυτού του αδιεξόδου. Νομίζω ότι η χώρα μας δεν έχει περάσει άλλη φορά τέτοια κατάσταση. Πάντοτε είχαμε προβλήματα και δυσκολίες από τη γειτονική χώρα, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Οι βουλευτές που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο, πάνω απ' όλα είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών. Και πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στις τοποθετήσεις μας πρέπει να εκφράζουμε και τους πολίτες. Και νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα ότι ενωμένοι όλοι οι Έλληνες θέλουν αντίσταση σε αυτό που γίνεται και θέλουν αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς και να μιλάμε και να τοποθετούμαστε και ουσιαστικά να στηρίζουμε για να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Η κριτική και το κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή ότι υπάρχουν ελλείμματα δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μου.